Προχωρούμε, αγαπητοί αδελφοί, σταθερά στο βηματισμό της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Και ήδη σε αυτή την πορεία προς το πάθος αρχίζουν να φαίνονται και να ξεχωρίζουν πρόσωπα και νοοτροπίες. Ημέν έχερε και νούσα το πολύτιμον, ο δε έσπευδε πολύσε τον ατίμητον. Από τη μια μεριά, μια αμαρτωλή γυναίκα τρέχει να αλείψει με μύρο τα πόδια του Χριστού και να τα σφουγγίσει με τα μαλλιά της, και απ' την άλλη ένας μαθητής ετοιμάζεται να προδώσει τον διδάσκαλο. Εικόνα και ήχος από το Σιάτι Στάιν. Μέσα στη ζωή έρχεται η ώρα των αποκαλύψεων. Όσο κι αν κρύβεται κανείς, όσο κι αν υποκρίνεται, έρχεται στιγμή που φανερώνεται. Τι είναι εκείνο που προκαλεί τη φανέρωση? Το ακούσαμε σε αυτό το υπέροχο τροπάριο της μοναχής Κασιανής. Η αίσθηση της θεότητος του Χριστού. Θέλω λίγο να σταματήσω όμως. Η Μεγάλη Τρίτη σημαδεύεται από αυτό το τροπάριο και είναι πολλοί εκείνοι που πάνε ίσως την ημέρα εκείνη για να ακούσουν το τροπάριο, και θα ακούτε και θα διαβάζετε στις εφημερίδες ότι πολλές χοροδίες βυζαντινές, ευρωπαϊκές ετοιμάζονται για να ψάλουν απόψε το τροπάριο και να το χαρούν και να δουν πώς τα πήγαν και ούτω καθεξής. Εικόνα και ήχος από όλα αυτά όμως δείχνουν ότι πολλοί από εκείνους, όχι όλοι, που το ψάλλουν δεν καταλαβαίνουν τίποτα από το τροπάριο. Το τροπάριο είναι υπέροχο, είναι μοναδικό, αλλά δείχνει δύο πράγματα: την ψυχή της μοναχής Κασιανής και την ψυχή μιας αμαρτωλής γυναίκας. Και μόνον μία αγνή και καθαρή ψυχή μπορεί να καταλάβει τον πόνο της αμαρτίας που ζει ο άλλος άνθρωπος. Οι άλλοι εμπορευόμαστε τη θλίψη, εμπορευόμαστε την αμαρτία, εμπορευόμαστε την πτώση, αλλά δεν την καταλαβαίνουμε. Κουτσομπολεύουμε την αμαρτία, κουτσομπολεύουμε την πτώση, αλλά δεν την καταλαβαίνουμε. Αυτό το τροπάριο όμως είναι εκείνο που δείχνει πως ένας άνθρωπος του εικόνα Θεού και ήχος από το μπόρεσε να κατανοήσει σε βάθος και να περιγράψει με ένα εκπληκτικό τρόπο την μετάνοια ενός ανθρώπου. Την αληθινή μετάνοια. Αυτοί που πολλές φορές το ψάλλουν και μάλιστα πανηγυρικά, τίποτα δεν καταλαβαίνουν και αμετανόητοι παραμένουν όσο κι αν ψάλλουν την μετάνοια και τη σωτηρία ενός ανθρώπου. Και φανερώνεται πόσο μπερδεμένοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι που δεν ξέρουμε τι πραγματικά ζητάμε. Εικόνα και ήχος από το Σιάτι Στάιν. Πολλές φορές το ψάλλουμε με έναν τρόπο που δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι από κάτω τίποτα. Μας ενδιαφέρει το μέλος, δεν μας ενδιαφέρει ο λόγος, δεν μας ενδιαφέρει το περιεχόμενο, δεν μας ενδιαφέρει το ύφος. Ίσως γιατί έτσι μπορούμε και εμείς να κρυβόμαστε, γιατί μερικές φορές είμαστε χειρότεροι από αυτήν την γυναίκα, έστω και αν φαινόμαστε τυπικά εντάξει. Τι παρατηρεί η μοναχή Κασιανή? Τι συγκλονίζει τη μοναχή? Το βάθος της μετάνοιας αυτής της γυναίκας. Δεν είναι εύκολη μετάνοια. Η αμαρτία δημιουργεί συνήθεια. Η αμαρτία στρεβλώνει την όψη και την όραση του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος συνηθίζει και θεωρεί πολλές φορές την αμαρτωλή ζωή σαν φυσιολογική ζωή. Χρειάζεται σεισμός για να ξυπνήσει ο άνθρωπος, για να συνέλθει ο άνθρωπος, για να καταλάβει το χάλι του, για να δει την έκπτωσή του. Και ο σεισμός γίνεται.
Εικόνα και ήχος από το Σιάτι Στάινφελ. Αυτό βλέπει η μοναχή και το περιγράφει. Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γινή την συν εσθωμένη θεότητα. Αυτό κατάλαβε. Ότι αυτός που είχε μπροστά της δεν ήταν ένα συνηθισμένος άνθρωπος, έστω και αν φαινόταν σαν άνθρωπος. Αυτό συνειδητοποίησε ότι πίσω από την ανθρώπινη φύση και το πρόσωπο του Χριστού βρισκόταν ο ενανθρωπίσας Θεός. Και αυτό είναι το πρώτο που συγκλονίζει. Ο Θεός για μένα έγινε αυτό που ποτέ δεν ήταν. Ο Θεός για μένα την βερβορβορωμένη την αμαρτία γίνεται άνθρωπος για να σώσει εμένα. Και αυτή η αίσθηση της θεότητος, αυτή που λείπει και από αυτούς που το τραγουδάνε το τροπάριο και από μας, υπήρξε όμως αυτή. Και δυστυχώς για μας τους πολλούς υπάρχει μερικές φορές σε τέτοια πρόσωπα που εμείς τα κατακρίνουμε και εμείς τα θεωρούμε ανάξια της προσοχής μας. Ο Άγιος Πορφύριος κάποτε τα Θεοφάνεια, αγιάζοντας την περιοχή εκεί, στην Πολυκλινική, στην Ομόνια, μπήκε σε ένα σπίτι. Ήταν ασήκος ανοχής. Όταν μπήκε μέσα, οι κοπέλες, οι δυστυχισμένες, ήταν εκεί και είδαν ένα παπά, έτρεξαν να φιλήσουν το σταυρό. Αλλά η κυρία, η μαστροπός δηλαδή, η έμπορος των κορμιών αυτών, πήγε να εμποδίσει και λέει, «Πάτερ, δεν πρέπει τα κορίτσια αυτά να φιλήσουν το σταυρό», εννοώντας ότι είναι αμαρτωλά. Και ο άνθρωπος του Θεού, που κατάλαβε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει, της είπε, «Άφησε τα κορίτσια να έρθουν να προσκυνήσουν». Και πήγαν και προσκύνησαν και συγκινήθηκαν και τους είπε λόγια γλυκά, προσκαλώντας τες να αλλάξουν ζωή. Και όταν ήρθε η σειρά της κυρίας, ο Άγιος άνθρωπος της είπε, «Είσαι η μόνη που δεν μπορείς να προσκυνήσεις το σταυρό». Και δεν της το επέτρεψε. Και είχε δίκιο. Εικόνα και ήχος από το Σιάτι Στάνη. Αυτή ήταν η καλή. Αλλά αυτή ήταν η πιο βρώμικη από όλες. Έτσι λοιπόν, η Κασιανή βλέπει την μετάνοια, τον συγκλονισμό. Όχι συγκλονισμό στα λόγια, αλλά στην κίνηση, στην πράξη. Βλέπει μια γυναίκα αμαρτωλή να τρέχει και να πέφτει στα πόδια του Χριστού, να αδειάζει πάνω σε αυτά τα πόδια το πιο πολύτιμο μύρο που υπήρχε, και να ξετυλίγει τα μαλλιά της, που μερικές φορές έγιναν βρόγχοι για να συλλάβει τους ανθρώπους, και σκουπίζει τώρα τα πόδια του Χριστού. Στέκεται μπροστά του, γονατισμένη, και θέτει ένα ερώτημα. Αμαρτιών τα πλήθη και κρυμάτων σου αφήσουν, τι σε ξεχνιάσαι, ψυχοσώστα σωτήρ μου. Τη μια μεριά νιώθει τα πλήθη και την άβυσο της αμαρτωλότητός της, και απ' την άλλη αξιώνεται να ζήσει την άβυσο της Θείας Αγάπης. Και τώρα ρίχνει τον εαυτό της σε αυτήν την άβυσο. Άβυσος, άβυσον. Και η άβυσος της αγάπης του Θεού συγκεπάζει και καλύπτει την άβυσο της αμαρτίας. Σημειώνει επίσης η μοναχή εκεί στο υπέροχο αυτό σημείο, ούτε και αυτό το προσέχουμε. Λέει, τα πόδια σου αυτά που όταν η Εύα άκουσε
και τι λέξη χρησιμοποιήμουν έχει, όχι τον ήχο, κρότον τη σωσήν ηχηθήσα. Όταν μετά την αμαρτία η Εύα άκουσε τα συνηθισμένα βήματα του Θεού, νόμισε ότι άκουσε έναν απίστευτο κρότο. Κι όμως ήταν τα ίδια βήματα που τώρα εκείνη την τρομοκράτησαν. Γιατί τώρα είχε μεσολαβήσει η πτώση, είχε μεσολαβήσει η αμαρτία. Πόσο αληθινή εικόνα είναι αυτή που μας περιγράφει. Γιατί ουσιαστικά εικόνα και ήχος, ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός μας αγαπάει και παραμένει πάντοτε αγάπη. Γιατί εμείς μερικές φορές τον φοβόμαστε, γιατί τον τρέμουμε, γιατί τρεχόμαστε να πάμε να τον συναντήσουμε σαν τη γυναίκα αυτή, να πέσουμε στα πόδια του και να εξομολογηθούμε και να καθαρίσουμε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος την ψυχή μας. Γιατί ακριβώς όταν ο άνθρωπος χάσει την αίσθηση του Θεού, τότε η αγάπη του Θεού ηχεί στα αυτιά του σαν κόλαση, σαν τιμωρία, σαν φοβερό πράγμα. Όμως ο Θεός παραμένει ο ίδιος και η κόλαση δεν είναι του Θεού, η κόλαση είναι των ανθρώπων. Η αγάπη του Θεού θα γίνει κόλαση για μας. Γιατί ακριβώς τότε βλέποντας την αγάπη του Θεού θα τρομάξουμε. Γιατί σε αυτή τη γη μας φαίνεται βαριά η αγάπη του Θεού και γι' αυτό δεν συγχωρούμε. Γι' αυτό υπονομεύουμε. Γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κακό. Γι' αυτό δεν μας αρέσει η αγάπη. Μας πέφτει βαριά, αλλά η αγάπη του Θεού είναι πάντα γλυκιά και πάντα φωτεινή. Ο Θεός δεν αλλάζει. Διάβασα σήμερα ένα πολύ ωραίο περιστατικό σε ένα μοναστήρι. Εικόνα και ήχος από το Σιάτι Σταϊν. Ένας μοναχός καθόταν σε μια ρηχή δεξαμενή σαν συντριβάνι που είχαν στο μοναστήρι και είδε μέσα να έχει πέσει ένας σκορπιός και ο μοναχός άπλωσε το χέρι του να τον πιάσει για να τον βγάλει και να μην πνιγεί, αλλά καθώς τον έπιασε και πήγε να τον ανεβάσει, ο σκορπιός τον δάγκωσε τον μοναχό και τότε από τον πόνο του ξέφυγε πάλι. Αλλά ο μοναχός ξαναδοκίμασε να βγάλει τον σκορπιό και ο σκορπιός πάλι τον δάγκωσε. Και ένας άλλος μοναχός που ήταν εκεί του είπε, «Μα αφού βλέπεις ότι σε δαγκώνει, γιατί θέλεις να τον βγάλεις?» Και ο μοναχός του απάντησε, και προσέχτε πολύ καλά την απάντηση, ο σκορπιός αυτό ξέρει να κάνει, να δαγκώνει, αλλά εγώ αυτό ξέρω να κάνω, να σώζω. Και δεν θα με εμποδίσει το δάγκωμα του σκορπιού να τον σώσει. Και πήρε ένα φυλαράκι, το βούτυξε στο νερό, το άρπαξε ο σκορπιός και τον έβγαλε έξω. Ο σκορπιός αυτό ξέρει να κάνει, να δαγκώνει, αλλά εγώ δεν δαγκώνω. Εικόνα και ήχος από το Σιάτι Σταϊν. Εγώ ξέρω να σώζω και θα επιμένω να σώζω. Θα αλλάξω τον τρόπο, αλλά θα τον σώσω. Έτσι είναι ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί. Εμείς τον βλαστημάμε, εμείς τον βρίζουμε και εμείς τον πληγώνουμε. Πληγώνουμε το σώμα Του, την Εκκλησία Του, τους αδελφούς μας, τους δαγκώνουμε. Όμως ο άνθρωπος του Θεού είναι άνθρωπος του Θεού. Δεν θα δαγκώσει. Όταν κάποτε στα χρόνια και ήχος από το Σιάτι Σταϊν του
εμφύλιου πολέμου. Αδελφικά χέρια οδηγούσαν στο μαρτύριο τον Παπαγιώργη τον Σκρέκα και τον έγδεναν ζωντανό. Ένας, ο Δήμιος του, γελώντας ηρωνικά, τη στιγμή που τον βασάνιζε, τον ρωτά, «Παπαγιώργη, τι σου λέει τώρα ο Χριστός?» Και ο Παπαγιώργης, μέσα από τους πόνους του απάντησε, «Να σε συγχωρήσω, παιδί μου. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Αυτός είναι και θα παραμένει ο χριστιανός. Και εμείς καλούμεθα να μετρηθούμε με αυτή τη γυναίκα σήμερα που μπορεί να την περιφρονήσουμε στο πρόσωπο μιας σύγχρονης τέτοιας κοπέλας». Εικόνα και ήχος από το Σιάτι στα Ίνφο. Δεν καταλαβαίνουμε ότι εκείνη κρίνει εμάς. Ο Χριστός ήξερε ποια είναι. Το είπαν οι βρωμεροί Φαρισαίοι και όλοι οι σύγχρονοι βρωμεροί Φαρισαίοι. Καλά δεν ξέρει ποια είναι αυτή και παριστάνει το Θεό. Εκείνοι ήξεραν, αλλά εκείνοι δεν μπορούσαν να δουν το συγκλονισμό της ψυχής της, την μετάνοιά της, ότι αυτή η γυναίκα που την περιφρονούσαν θα μπει στο παράδεισο, ότι αυτοί θα μείνουν ανώνυμοι στην ιστορία σαν παλιάνθρωποι και αυτή, όπως λέει το Ευαγγέλιο, το περιστατικό θα ακούγεται μέχρι τη συντελεία του αιώνος κάθε φορά που θα γιορτάζουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, για να τιμήσουμε την μετάνοια ενός ανθρώπου. Αυτή είναι η μετάνοια που φέρνει την αλλαγή. Όχι η ψευτομετάνοια που μας οδηγεί στην εξομολόγηση, αλλά δεν αλλάζει. Από το Σιάτι στα Ίνφο. Επιμένουμε στον αμαρτωλό τρόπο και επιμένουμε πολλές φορές να λέμε αυτά δεν γίνονται σήμερα. Τι δεν γίνεται σήμερα? Του Θεού το θέλημα και είμαστε χριστιανοί. Ποιοι θα ήταν άραγε οι αντίχριστοι τότε? Έτσι λοιπόν, αυτή η γυναίκα γίνεται σήμερα ο δάσκαλός μας στην μετάνοια και μας δίνει την ελπίδα όταν κάνει πρώτη εκείνη τη σύγκριση. «Αμαρτιών μου τα πλήθη και κρυμάτων σου αδύσους». Για να πει στον καθένα μας, εικόνα και ήχος από το Σιάτι στα Ίνφο. Κανείς δεν ήταν πιο χαμηλά από ότι εγώ. Όμως ο Θεός με αγάπησε, ο Θεός με ελέησε, ο Θεός με συγχώρησε, ο Θεός με τίμησε. Ένα σου χρειάζεται. Πρώτον, η αληθινή αίσθηση του προσώπου του Χριστού. Ότι συνομιλείς και έχεις να κάνεις με τον ίδιο το Θεό. Και είναι τιμή αλλά και ευθύνη για μας αυτή η συνομιλία. Καλείσαι να εμπιστευτείς αυτόν τον Θεό που ο λόγος του είναι αλήθεια και δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνεται το θέλημα και ο λόγος του σήμερα. Και κατέληξε η Κασιανή για λογαριασμό της γυναίκας αυτής. «Μη με την συνδούλην παρίδης, ο αμέτρητον έχω το έλεος». Εικόνα και ήχος από το Σιάτι στα Ίνφο. Και ο λόγος αυτής της Αγίας, που ακριβώς επειδή ζούσε αυτόν τον θείο έρωτα, έτσι ζούσε τη σχέση της με τον Χριστό, μπορούσε να καταλάβει δύο πράγματα. Πόσο χαμηλά μπορεί να ρίξει τον άνθρωπο η επιθυμία ενός αληθινού έρωτα όταν όμως τραπατσαριστεί, αλλά και πόσο μπορεί να οδηγήσει στη σωτηρία και στην καθαρότητα όταν ο έρωτας στραφεί στο πραγματικό του στόχο, στον έρωτα του Θεού, για να μπορεί κανείς δια του Θεού
να ερωτευτεί και να αγαπάει σωστά τους ανθρώπους και να μην πέφτει στις παγίδες που είναι τόσο καλωστημένες σήμερα και προσπαθούν να μας πείσουν ότι η αμαρτία είναι ο φυσικός τρόπος ζωής και όχι η αρετή και η μετάνοια. Εικόνα και ήχος από το Σιάτι στα Ίνφο. Προχωράμε, είπα στην αρχή, στη μεγάλη εβδομάδα, που δεν είναι μεγάλη γιατί οι ώρες είναι περισσότερες και μεγαλύτερες, ούτε οι μέρες, αλλά είναι μεγάλα τα γεγονότα. Αλήθεια, πώς από αυτά καταλαβαίνουμε, πώς από αυτά περνάνε μέσα μας και μας οδηγούν στην μετάνοια. Κάθε χρόνο η μεγάλη εβδομάδα είναι κρίση για τον καθένα μας. Όσα χρόνια είμαστε, τόσες μεγάλες εβδομάδες έχουν περάσει από πάνω μας. Μας έχουν αγγίξει, μας έχουν αλλάξει, μας έχουν προβληματίσει, μας έχουν κάνει να δούμε μήπως αυτά που θεωρούμε αυτονόητα δεν είναι, μήπως αυτά που νομίζουμε σωστά είναι λάθος, γιατί τη μεγάλη εβδομάδα έχουμε ανατροπές. Εικόνα και ήχος από το Σιάτι στα Ίνφο. Έρχεται ο ίδιος ο Χριστός και μας λέει: οι τελώνες και οι πόρνες θα φτάσουν πριν από όλους σας στη Βασιλεία του Θεού. Όχι για την αμαρτία τους, αλλά για την μετάνοιά τους. Και εμείς που λέμε, εγώ δεν είμαι τελώνης, εγώ δεν είμαι πόρνη, θα βρεθούμε πίσω από αυτούς, γιατί μπορεί η ψυχή μας να μην έχει αισθανθεί την πραγματικότητα του Θείου προσώπου και να μην έχει αλλάξει. Το δηλώνει αυτό η κατάσταση που βρισκόμαστε, η καταστασία της ζωής μας, η ακαταστασία στα σπίτια μας, η καταστασία στις κοινωνίες μας και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λοιπόν το είπα και το εννοώ και γι' αυτό το επαναλαμβάνω. Χωρίς αληθινή μετάνοια δεν υπάρχει σωτηρία για μας. Υπάρχουν λαοί που μεσουράνησαν και μετά χάθηκαν. Γιατί χάθηκαν? Για τις αμαρτίες τους. Χωρίς λοιπόν την μετάνοια τη δική μας, και μας η μετάνοια είναι χειρότερη από την πορνεία. Γιατί η αμαρτία μας είναι αλαζονία, που σημαίνει πορνεία με το διάβολο. Αυτό σημαίνει αλαζονία. Και γι' αυτό ακριβώς μένουμε αμετανόητοι και γινόμαστε χειρότεροι και χάνουμε την ευλογία του Θεού. Να παρακαλέσουμε λοιπόν και αυτή την αμαρτωλή γυναίκα που σήμερα είναι στη Βασιλεία του Θεού, την Αγία Κασιανή, και ήχος από το μας χάρισε αυτό το τροπάριο και ακόμα αυτή την ευλογημένη μέρα που καθώς μας βάζει μέσα μπροστά μας πλέον δύο πρόσωπα, το ένα προς μίμηση και το άλλο προς αποφυγή, να μην μπερδέψουμε και μιμηθούμε τον Ιούδα αντί για την πόρνη και χάσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε, του αναγγέλην του πρωί το λαιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.